Sandboard! Squeeze it, squeeze it. Daddy Sam! Daddy Sam! Hey, Daddy! Daddy! No, back up, here, Sam. Ο Νταβίτ Κόζακ, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας ένα πολυβόλο με διόπτρα, ανεβαίνει στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου του Πανεπιστημίου του Καρόλου και ανοίγει πυρ, διαλέγοντας ένα προς ένα τα υποψήφια θύματα του. Ο 24χρονος Μακελάρης είχε πρώτα σκοτώσει τον πατέρα του στο Χωστούν, λίγο έξω από την Πράγα. Ακολουθεί σκληρή καταδίωξη. Πάντοπλα αστυνομικοί εισβάλλουν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Γύρω τους πανικόβλητοι φοιτητές προσπαθούν να κενώσουν το κτίριο. Οι άνδρες της αστυνομίας ανεβαίνουν τις σκάλες ψάχνοντας τον δράστη. Εκείνος όμως έχει ήδη βάλει τέλος στη ζωή του. Λίγο νωρίτερα φοιτητές πηδούσαν από το περβάζι του κτιρίου. Άλλοι πάνω σε ένα πεζούλι προσπαθούσαν να ισορροπήσουν και να καλυφθούν από τη φωνική μανία του ενόπλου. 14 άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίζονται. Ανάμεσα στα θύματα είναι η διευθύντρια της μουσικής σχολής του Πανεπιστημίου, Λένκα Χλάφκοβα. Στο μανιφέστο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε προαναγγείλει τις ιδεχθείς πράξεις του. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Το όνομά μου είναι Νταβίτ. Πάντα ήθελα να σκοτώνω. Πίστευα ότι θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Εμπνεύστηκε, όπως αναφέρει στο μήνυμά του, από τις πράξεις της Αλίνας Αφανασκίνα. Η 14χρονη μαθήτρια στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 πυροβόλησε και σκότωσε δύο συμμαθητές της στο Μπριάνσκ της Ρωσίας, λίγο προτού αυτοκτονήσει. Θέλω να κάνω ένοπλη επίθεση σε ένα σχολείο και ίσως να αυτοκτονήσω. Η Αλίνα Αφανασκίνα με βοήθησε πολύ. Ήταν λες και είχε έρθει από τον παράδεισο να με βοηθήσει την κατάλληλη στιγμή. Το ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης από το εσωτερικό του Πανεπιστημίου. Zatímco tam jako někteří lidé jako utíkali v panice, někteří s rukama nad hlavou, protože běželi vlastně proti policistům, kteří měli automatické pušky, že jo. Οι Έλληνες που είδαν την τραγωδία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους περιγράφουν στο Open. Έγινε μια επιχείρηση εκένωσης, αλλά μετά ακούστηκαν οι πυροβολισμοί από την κύρια έδρα της φιλοσοφικής σχολής. Πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε διάγνωση ψυχιατρικών προβλημάτων, βρέθηκε με αρτία οπλοφορίας και βρέθηκε να κατέχει τόσα πολλά επιθετικά όπλα. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, επειδή αρχίσαμε να ακούμε πολύ έντονα σιρήνες, περιπολικά, ασθενοφόρα. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στο σημείο που ήμασταν εμείς, έσπευσε αμέσως να δει τι έγινε. Συγκλονίζουν οι στιγμές αγωνίας και πανικού των φοιτητών. Οι αρχές εξετάζουν ακόμα αν ο Κόζακ συνδέεται με τη δολοφονία ενός πατέρα 32 ετών και της 2 μηνών κόρης του. Ο 24χρονος δράστης εντοπίστηκε νεκρός από τους αστυνομικούς. Neexistují žádné indicie, že by daná věc měla nějakou spojitost s mezinárodním terorismem, že by byla navázána na nějaké zahraniční události. Zcela zbytečně vyhaslo mnoho životů, převážně mladých lidí. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Νταβίτ ήταν ένας επιμελής μαθητής με καθαρό ποινικό μητρό. Ωστόσο, είχε διαγνωστεί με ψυχολογικά προβλήματα. Εκτός από νόμιμος κάτοχος όπλων, κατασκεύαζε αυτοσχέδιες βόμβες. Μπροστά από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμή στα θύματα, ανάμεσά τους και ο Πρωθυπουργός της χώρας Φιάλα. Η Τσεχία κήρυξε το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθους.